ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 2.585.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότεροι από 705.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 7 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.408, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 573 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι και 1.124 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 55 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 15 είναι γυναίκες, το 27,3% και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 51 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά οι θάνατοι παραμένουν 121 σε όλη τη χώρα. Οι 32 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 56.944 κλινικά δείγματα. Όπως είπαμε χθες, αυτός ο ταχαίος μεταδιδόμενος ιός δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να προσβάλλει τόσο τις μεταναστευτικές όσο και τις τοπικές κοινότητες. Είναι ζήτημα λοιπόν ζωτικής σημασίας γρήγορα να διαγνώσκεται σε περιοχές που διαβίουν ευάλωτες ομάδες και να γίνεται η χνηλάτιση των επαφών και περιορισμός μετάδοσης της νόσου, όπως έγινε και στη δομή φιλοξενίας για την οποία ακούσατε εχθές. Η έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό συνεχίζεται και σε αυτήν συμβάλλουν επίσης ιατρικές ειδικότητες που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψης να εμπλέκονται στη διάγνωση της λίμωξης, όπως οι παθολογανατόμοι, που είναι υπεύθυνοι για τη διάγνωση πολλών νόσων, κυρίως καρκίνων, με την εξέταση ιστικών δειγμάτων. Πολύ πρόσφατα είδε το φως δημοσιότητας σε ένα από τα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης σχετικά με την εξέταση ιστικών δειγμάτων από ασθενείς που έπασχαν από τη νέα νόσο. Η μελέτη έδειξε την εντόπιση του ιού στα ενδοθυλιακά κύτταρα των αγγείων πολλών οργάνων, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ύπαρ και το έντερο, και την επαγωγή θανάτου σε αυτά τα κύτταρα, προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου λόγω της παρουσίας του ιού. Το έβριμα αυτό αναμένεται να μας βοηθήσει πολύ στη διαλεύκανση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό και στο γιατί αυτός ο ιός κάνει αυτή την πολυσυστηματική μορφή όπου κατά κάποιο τρόπο προσβάλλει πολλά όργανα ταυτόχρονα. Σήμερα στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και συζητούνται ακόμα, όπως η στρατηγική άρση των μέτρων, και έγιναν τοποθετήσεις από επιστήμονες της Επιτροπής και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και συζητήθηκε στα πλαίσια αυτά και η στρατηγική επιδημιολογικής επιτήρησης. Από δύο διαφορετικές μαθηματικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνεται η σταθεροποίηση του ρο 0 πολύ κάτω από το 1 στην ελληνική επιδημία. Οι στόχοι της επιτήρησης παραμένουν η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας, της γεωγραφικής εξάπλωσης και της σοβαρότητας του ιού στον πληθυσμό μας. Μας ενδιαφέρει το φορτίο της νόσου, μας ενδιαφέρουν οι τάσεις επιδημίας στον χρόνο και μας ενδιαφέρει η χρήση αυτών των δεδομένων για τον πολύ σημαντικό στόχο, να προβλέπουμε την πορεία της καμπύλης της επιδημίας. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε σωστή εκτίμηση και αποτίμηση για τα μέτρα μας και την άρση τους σε πολύ σημαντικές παραμέτρους όπως η επάρκεια του συστήματος υγείας και φυσικά να υπάρχει και ορθή επιλογή των κατάλληλων χρονικών σημείων στα οποία πραγματοποιούνται οι αλλαγές στα μέτρα. Φάνηκε λοιπόν από αυτή την αναλυτική συζήτηση που ακόμα συνεχίζεται ότι τα μέτρα μας έδρασαν και ατομικά τα περισσότερα, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα, αλλά και συνολικά όλα μαζί στο να μειώσουν 80% και πάνω τη διασπορά της νόσου στην κοινότητά μας. Ένας άλλος στόχος επιτήρησης παραμένει η ανίχνευση και ο περιορισμός επιδημιών σε νοσοκομιακούς χώρους, σε χώρους φροντίδας ευπαθών ομάδων ή σε χώρους φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων ή κλειστές κοινότητες, ώστε να προστατευτούν οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι ευπαθείς και οι ευάλωτες ομάδες.
Ένας τελευταίος λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε αυτή την επιτήρηση είναι η παρακολούθηση τυχών υιογενών αλλαγών. Για επιδημιολογικούς λόγους, αλλά και για πραγματικούς λόγους, γιατί τυχόν αλλαγές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν θα αναπτυχθεί εμβόλιο. Σχετικά με τα σχολεία, συνεχίζεται η ειδική συζήτηση στην Επιτροπή μας. Θα ισχύσουν αυτά που σας είπα και χθες. Δεν θα πάρθει κάποια απόφαση ή εισήγηση ειδική σήμερα. Αυτό θα γίνει με ειδικό τρόπο, με βάση την πορεία της επιδημίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των παιδιών, του οικογενειακού τους περίγυρου, των ευπαθών ομάδων και όλης της κοινωνίας. Σχετικά με μέτρα που αφορούν σε δομές υγείας, όπως παραδείγματι η λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρίων και τακτικών χειρουργείων, σε 24 ώρες θα υπάρξει τοποθέτηση της Επιτροπής, όπως και για τη λειτουργία των σχολείων. Θα υιοθετηθούν οδηγίες με ειδικά κριτήρια ιεράρχησης, τα οποία θα αξιολογούν οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμόξεων σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, αλλά και της κανονικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η χρήση φασμάτινων μασκών από το γενικό πληθυσμό και ειδικούς πληθυσμούς για τη φάση της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των μέτρων, τη φάση δηλαδή η οποία θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή συζήτησε σοβαρά το ενδεχόμενο χρήση της μάσκας, η οποία θα γίνεται σαν μια σύσταση αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την οδηγία του ECDC, θα αφορά κλειστούς χώρους της κοινωνίας μας και θα γίνεται με ειδική αναγνώριση των κινδύνων και της ψευδέστησης ασφάλειας που μπορεί να προκύψει από μαζική χρήση των μασκών και φυσικά μετά από ειδική εκπαίδευση. Θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες τις επόμενες δύο μέρες. Επίσης, στην Επιτροπή συζητείται αυτή τη στιγμή η στρατική χρήση εργαστηριακών δοκιμασιών και η επέκταση των κριτηρίων ελέγχου, για τα οποία θα σας ενημερώσω αύριο, καθώς και η επανεξέταση της ευρείας χρήσης των ταχείων τεστ αντισωμάτων και των κριτηρίων με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια τεστ σε επιδημιολογικές μελέτες. Θέλουμε να μην κατά κάποιο τρόπο οδηγηθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έζησαν άλλες χώρες και να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστες δοκιμασίες αντισωμάτων για επιδημιολογικούς σκοπούς. Ο αγώνας όλων μας συνεχίζεται με αισιοδοξία, με την καλή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων σε όλες μας δραστηριότητες αυτή τη στιγμή, ώστε να προχωρήσουμε με ασφάλεια και στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.